της αριστεράς μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ με 4 σχεδόν μονάδες εναντί της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την επικράτηση της Ρένας Δούρου στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας. Μάλιστα, το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έκανε ευθέως λόγο για δυσαρμονία της Βουλής και του εκλογικού σώματος. Σημείωσε πως η παρούσα Βουλή δεν μπορεί και δεν δικαιούται να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να μην πάρει καμία απόφαση που θα δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση και ζήτησε το συντομότερο προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία. Τον καλό να μην διανοηθεί, να εφαρμόσει νέα σκληρά μέτρα λιτότητας, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, απολύσεις. Να μην διανοηθεί την ιδιωτικοποίηση του σημαντικότερου δημόσιου αγαθού που είναι το νερό. Να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε εκποίησεις της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα των παραλιών μας ή φυλέτων ιδιαίτερου φυσικού κάλους που πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο πλούτο ως φυσική ανεκτίμητη κληρονομιά. Τέλος, προειδοποιούμε τον Πρωθυπουργό να μην διανοηθεί να προχωρήσει στον διορισμό του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και στον διορισμό του επόμενου Επιτρόπου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίχως τη συμφωνία του μεγαλύτερου κόμματος στη χώρα. Ιστορική χαρακτήρισε και τη νίκη της Ρένας Δούρου, Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ρένα Δούρου, που επικράτησε στην περιφέρεια Αττικής του Γιάννης Γουρού μετά από μια αναμέτρηση θρίλερ, έκανε λόγο για ένα σπουδαίο αγώνα με ήθος και κόντρα στις προβλέψεις. Με τους πολίτες, για τους πολίτες, από τους πολίτες, δίνουμε τα εχέγγυα ότι στη μείζωνα περιφέρεια της πατρίδας μας δεν θα υπάρχουν δήμαρχοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δεν θα υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θα πορευτούμε όλοι μαζί. Έτσι θα διακυβερνήσουμε τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος. Για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι για ανατροπή, κάνει λόγο το Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες της Κουμουνδούρου να αποσταθεροποιήσει τη χώρα έπεσαν στο κενό, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ξεπερνά το ποσοστό των εκλογών του 2012 και να επικρατεί μόλις σε δύο περιφέρειες. Την ίδια ώρα, στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου τονίζουν ότι το μήνυμα της κάλπης ελήφθη και ότι οι πολίτες έδωσαν ψήφο διαμαρτυρίας σε μια κάλπη παραδοσιακά πιο χαλαρή. Θέμα πρόωρων εκλογών δεν τίθεται, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Το σύνθημα «Σήμερα ψηφίζουμε, αύριο φεύγουν» έπεσε στο κενό. Και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση που ήθελε την ανατροπή της κυβέρνησης μέσα στην τρικυμία της κρίσης δεν μπόρεσε να αυξήσει καν τα ποσοστά της από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και μετά ήθελαν και πρόωρες εκλογές. Και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι στους δήμους και στις περιφέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατέβασε κομματικά ψηφοδέλτια από δοκιμασίας της κυβέρνησης, απέτυχε σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Παίρνει το πολύ δύο μόνο από τις 13 περιφέρειες, ελάχιστες από τις 52 πρωτεύουσες νομών, όπως και ελάχιστους από τους 66 δήμους του Λεκανοπεδίου. Η κυβέρνηση λοιπόν παραμένει εγγυητής για τη σταθερότητα και την ομαλή πορεία της χώρας και συνεχίζει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς για να βγάλει τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια. Στο Πασόκ επικρατεί ικανοποίηση για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που διαψεύδει τις δημοσκοπήσεις και αναδεικνύει, όπως εκτιμούν, την ελιά σε σταθεροποιητικό παράγοντα και στην κυβέρνηση και στην κεντροαριστερά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξαπέλυσε δρυμία επίθεση εναντίον του Άλεξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για αντισυνταγματική και αδιέξοδη τακτική. Ο κύριος Τσίπρας με το σημερινό του διάβημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον έφερε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθιστώντας ακροατή μιας αντισυνταγματικής του πρότασης. Και βέβαια με αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας παραποιεί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας και το Σύνταγμα της Ελλάδος. Το οποίο προβλέπει με πολύ σαφή τρόπο στο άθρο 41 πότε και πώς διαλύεται η Βουλή. Η Βουλή διαλύεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άλεξη Τσίπρα, ο Σίμος Κεδίκογλου έκανε λόγο για πρωτοφανή θεσμική εκτροπή, επισημένοντας ότι ο λαός κλήθηκε να ψηφίσει για την Ευρωβουλή και όχι για τη διακυβέρνηση του τόπου.